Χαίρετε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σχεδιά τις ασκήσεις στο κεφάλαιο του μετασχηματισμού Laplace. Λοιπόν, κοιτάξτε. Γενικά, όταν πώς θα δείξουμε αργότερα, όταν χρησιμοποιούμε μετασχηματισμό Laplace για να επιλύσουμε, ας πούμε, μια διαφορική εξίσωση, όπως ανέφερα και στο προηγούμενο βίντεο, έχουμε κάποιους κανόνες που δύο-τρεις βασικές συναρτήσεις τους χρησιμοποιούμε αμέσως. Έχουμε ένα πινακάκι δηλαδή και κάποιες ασκήσεις όπως τη βηματική, τον παλμό που θα δείξουμε αργότερα, την κρουστική δηλαδή και ας πούμε την εκθετική συνάρτηση, μητονικές συναρτήσεις κτλ. Υπάρχει ένα πινακάκι πάρα πολύ εύκολο να το μάθουμε. Και αν δεν το μάθουμε, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή και να ανατρέχουμε σε αυτό. Οπότε, όταν λύνουμε λοιπόν διαφορετικές εξισώσεις, πηγαίνουμε back and forth χρησιμοποιώντας κάποιους fixed τύπους. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ στάνταρ, δηλαδή είναι πολύ εύκολο να τους μάθει κάποιος και αν δεν τους μάθει, να τους χρησιμοποιεί από έναν πίνακα. Ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν που ξεκινάμε το κεφάλαιο, μιας και το μάθημα δεν είναι σε ΕΠΟ, θα τα πάρουμε λίγο περισσότερο έτοιμα, είναι μαθηματικά 3, να κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά κανένα 2-3 ασκησούλες όπου θα δείχνουμε πώς βρίσκεται ο μετασχηματισμός Λαπλάς. Οπότε αυτά τα κάνουμε λίγο για να εγκληματιστούμε, αλλά ξαναλέω, όταν λύνουμε διαφορετικές εξισώσεις, θα τους χρησιμοποιούμε έτοιμους αυτούς τους τύπους. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, ελάτε να μπούμε λίγο στο κλίμα. Λοιπόν, έχω τρεις συναρτήσεις εδώ πέρα. Πρέπει να βρω τους μετασχηματισμούς Λαπλάς. Και έχω και μια άλλη άσκηση που απλά αφορά και αυτή του μετασχηματισμού Λαπλάς και το βλέπουμε σε ένα σημείο. Να δείξουμε λοιπόν ότι παρακάτω συνάρτηση είναι εκθετική, είναι εκθετική τάξη 2. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά πρέπει να φράσετε από έναν αριθμό αυτή τη μορφή m επί a στη 2 τάφ. Και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ εύκολο να το δείξουμε εδώ πέρα. Για να σκεφτούμε, έχουμε τρεις φορές το exponential. Το exponential είναι μια συνάρτηση εκθετική, η οποία πάει στο άπειρο. Έτσι. Επί ένα συνημήτωνο. Το συνημήτωνο, όπως ξέρετε, παλινδρομεί μεταξύ του 0, 1. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε μια συνάρτηση, η οποία σκεφτείτε, έχουμε έναν όρο που πηγαίνει στο άπειρο, έναν όρο που παλινδρομεί ανάμεσα στο 0, 1. Επομένως, ουσιαστικά, θα πάρουμε κατά κάποιο τρόπο, με συγχωρείτε, μια συνάρτηση η οποία θα πηγαίνει κάπως έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι θα πηγαίνει η εκθετική συνάρτηση ουσιαστικά συνεχώς αυξάνεται, αλλά πολλαπλασιάζεται με μια συνάρτηση που παλινδρομεί μεταξύ 0-1. Επομένως, αυξομειώνεται συνεχώς. Επειδή προφανώς μπορούμε να σκεφτούμε ότι ουσιαστικά το εκθετικό πολλαπλασιάζεται σταθερά συν 1 πλην 1 ανά περιοδικές τιμές. Γι' αυτό το λόγο, αντί να αυξάνεται συνεχώς, έχουμε μια τέτοια αύξηση. Και ουσιαστικά τα πίξ και όλες εδώ πέρα κατά κάποιο τρόπο ακολουθούν και την εκθετική συνάρτηση. Οπότε πηγαίνουν κάπως έτσι. Οπότε κάπως θα συνεχίσει το πίξ, θα πάει πιο σωστά να το σχεδιάσω κάπως εδώ. Και καταλαβαίνετε πώς παλινδρομεί αυτή η συνάρτηση. Το ερώτημα λοιπόν εδώ πέρα είναι αν είναι εκθετική τάξη. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ εύκολα. Θα το σβήσω αυτό γιατί είναι και λίγο άσχημο. Δεν μπορώ να κάνω τόσο καλά σχήματα με τη γραφίδα. Ούτε στον πίνακα μπορώ μεταξύ μα. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί πολύ εύκολα να φραχτεί με το ε, με το τρει φορέ το ε ει στη 2 τάφ. Πάρα πολύ ωραία. Τόσο απλά λοιπόν δείχνουμε ότι είναι εκθετική τάξη 2. Έτσι. Το 3 είναι σταθερά. Ο ρυθμό αύξηση είναι το 2. Άρα πάρα πολύ ωραία. Τώρα να πιάσουμε τη δεύτερη άσκηση, την πρώτη άσκηση, γιατί ουσιαστικά αυτή μας ενδιαφέρει παραπάνω. Ωραία. Να έρθουμε λοιπόν να υπολογίσουμε τους μετασχηματισμούς. Θα ξεκινήσω από την πρώτη συνάρτηση και θυμηθείτε, γράφουμε ότι ο μετασχηματισμός της συνάρτησης F, ωραία, κατά παράδοση στη βιβλιογραφία, όταν παίρνουμε το μετασχηματισμό Laplace, έχουμε άγκιστρα, δεν έχουμε παρενθέσεις. Αυτό συνηθίζεται, αλλά προφανώς αν πάρετε παρενθέσεις, δεν θα σας πάρει κανένα στο κεφάλι, έτσι είναι ολόσωστο. Και συνήθως το μετασχηματισμό Laplace μια συνάρτηση F, G, K, W το συμβολίζουμε με το ίδιο γράμμα με κεφαλαίο όμως. Αλλά φυσικά θυμηθείτε ότι το επιχείρημα τώρα δεν είναι ο χρόνος. Το επιχείρημα τώρα είναι μια μεταβλητή S. Ωραία. Και είναι ένα ολοκλήρωμα όπου η συνάρτηση S είναι αυθαίρετη. Πρέπει να πάρει μια συγκεκριμένη τιμή ώστε το ολοκλήρωμα. Μάλλον πρέπει να περιοριστεί, όχι να πάρει συγκεκριμένη τιμή. Έτσι ώστε το ολοκλήρωμα αυτό να συγκλίνει, δηλαδή να υπάρχει. Στην πραγματικότητα, όταν θα παίρνουμε τους μετασχηματισμούς Laplace, ποτέ δεν θα μας αφορά ποιο εύρος τιμών παίρνει η συνάρτηση S. Έτσι θα το δείτε. Ίσως να υπάρχουν εξαιρέσεις φυσικά, αλλά στις απλές διαφορετικές εξισώσεις που θα λύσουμε, θα δείτε ότι κάτι τέτοιο δεν θα μας απασχολεί σε εμάς. Ωραία. Επομένως, φτιάξω λίγο το φως. Για να δούμε, είναι λοιπόν το ολοκλήρωμα, για να το γράψουμε εδώ πέρα. Είναι το ολοκλήρωμα από 0 μέχρι άπειρο. Παρένθεση. Γράφουμε 0 έως άπειρο. Το πιο σωστό και αυτό που θα δείτε σε κάποια βιβλία των ΣΑΕ, παραδόξως στο βιβλίο των μαθηματικών δεν το πολύ είδα, είναι το 0 πλην. Γιατί είναι σημαντικό να περιλάβουμε και το 0 στην ολοκλήρωση. Είναι τελείως τεχνικό βέβαια, θα δείτε πολλή συζήτηση γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια εργασία η οποία, όπως λέγεται,
Laplace Transform, μπλα 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 κάτι, Troubles at the Origin, κάπως έτσι, είναι στο IEEE Magazine, άμα το googlάρετε πιστεύω θα σας βγει, που αναφέρεται πολύ σε αυτό το θέμα του μετασχηματισμού Laplace στο 0. Εμάς δεν μας απασχολεί, παίρνουμε λοιπόν αυτό το μετασχηματισμό Laplace, όπου έχουμε τη συνάρτηση F του TAF, πάρα πολύ ωραία, επί ε εις τη μείον STAF de TAF, de TAF, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα είναι το ολοκλήρωμα 0 πλην. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Σε επί ε εις τη μείον STAF de TAF, πάρα πολύ ωραία. Το σε βγαίνει απ' έξω. Και έχουμε το ολοκλήρωμα, το εις τη μείον STAF, έτσι το οποίο τι μου κάνει είναι σε επί ε εις τη μείον S TAF, πάρα πολύ ωραία, διά πόσο, διά φυσικά το μείον S, πάρα πολύ ωραία, και βέβαια εδώ παίρνουν ορισμένο ολοκλήρωμα, άρα είναι το TAF πηγαίνει στο 0 και TAF πηγαίνει στο άπειρο, επομένως αυτό είναι σε επί παρένθεση, είναι το όριο όταν το TAF πάει στο άπειρο του A στη μείον S TAF διά S, είναι το όριο όταν το TAF πάει στο 0, στο A στη μείον S TAF διά S. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα φυσικά στο δεύτερο όρο δεν χρειάζεται καν να γράψει το όρο. Μπορείτε να πάρετε κατευθείαν από TAF το 0. Αλλά εγώ γράφω όριο και στους δύο, να είμαστε έτσι. Θα το γράψουμε με την πιο γενική μορφή. Άρα σε επί. Για να δούμε λοιπόν τον πρώτο όρο. Είπαμε ότι ο μετασχηματισμός Λαπλάς εδώ πέρα υπάρχει, άρα σημαίνει ότι το ολοκλήρωμα αυτό πρέπει να συγκλίνει. Αυτό το ολοκλήρωμα, για να δούμε, έχουμε S στον παρονομαστή, και έχουμε μια εκθετική συνάρτηση ε στην μείον S, πάρα πολύ ωραία, επί TAF, όταν το TAF πάει στο άπειρο. Προφανώς, εδώ πέρα λοιπόν έχουμε έναν όρο, A στη μείον S επί TAF, εκθετικός. Αυτός ο όρος είτε θα αποκλίνει στο άπειρο, είτε θα συγκλίνει στο 0. Εφόσον το TAF πηγαίνει στο άπειρο. Και το τι από τα δύο θα κάνει, θα εξαρτηθεί ουσιαστικά από το ποιος είναι ο συντελεστής του TAF. Εφόσον λοιπόν το TAF πηγαίνει στο άπειρο, για να συγκλίνει αυτό το ολοκλήρωμα εδώ πέρα, το όριο, συγγνώμη, θα βλέπει εδώ πέρα ο συντελεστής, ωραία, να είναι τι πράγμα, να είναι αρνητικός. Επομένως θέλουμε το μείον S να είναι αρνητικό, δηλαδή, να το γράψουμε εδώ πέρα, το S να είναι θετικό. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν αυτό το όριο είναι 0, μείον, το όριο, περιπτώντας εδώ πρέπει να βάλω και μείον, εδώ στους παρονομαστές, ωραία. Έχει στην μηδενική, μας κάνει 1, λοιπόν είναι 1 δια μείον S, και όλα αυτά μας κάνει πλην επί πλην συν, άρα είναι σε δια S. Ωραία. Αργότερα θα δείξουμε ότι αυτή εδώ πέρα η συνάρτηση είναι η βηματική συνάρτηση, πολλαπλασιασμένη με μια σταθερά, και θα παίρνουμε έτοιμο το μετασχηματισμό Laplace αυτό. Αυτά λοιπόν εδώ. Τώρα να κάνουμε το ίδιο με τη δεύτερη συνάρτηση. Άρα ο μετασχηματισμός Laplace της δεύτερης συνάρτησης είναι το ολοκλήρωμα από 0 μέχρι infinity, του A στην α ταφ επί ε εις την πούντο μείον S ταφ δε ταφ. Για να δούμε τι θα γίνει. Ολοκλήρωμα, εδώ πέρα τα ενώνουμε, ε στην α μείον S ταφ δε ταφ, πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχνάω να το γράφω κιόλα. Τώρα το πλήν δεν το βάζω συνέχεια γιατί θα είναι λίγο κουραστικό. Οπότε το αφήνω έτσι 0. Όπως είπα, θα το βρείτε σε πάρα πολλά βιβλία και το 0 πιστεύω. Το έχω ελέγξει αρκετά και όντως παρατηρώ διαφορές. Ακόμη και σε βιβλία των ΣΑΕ παρατηρώ διαφορές δηλαδή. Οπότε, για να δούμε τι έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ολοκλήρωμα του α μείον S και όλα επί τάφ. Επομένως εδώ πέρα έχουμε ε στην α μείον S και όλα επί τάφ, διά α μείον S. Και αυτό λοιπόν είναι από το 0 μέχρι το άπειρο. Θα δείτε ελαφρώς διαφορετικούς συμβολισμούς. Κάποιοι το γράφουν όλο ταυτ είναι στο 0, ταυτ είναι στο άπειρο. Άλλοι βάζουν απλά τα όρια 0 και άπειρο, όπως κάνουμε και στο ολοκλήρωμα. Οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς το δείτε. Φυσικά είναι το ίδιο πράγμα, μην μπερδευτείτε. Να έρθουμε λοιπόν να πάρουμε το όριο όταν το ταυτ πάει στο άπειρο του ε εις α μείον S ταυτ διά α μείον S μείον το όριο ταυτ πάει στο 0 του A στην α μείον S ταφ διά α μείον S. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό με πόσο θα πρέπει να ισούται. Πάλι μιλάμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το όριο, πρέπει να υπάρχει μάλλον ο μετασχηματισμός Laplace, άρα πρέπει να σκεφτούμε ουσιαστικά πώς πρέπει να περιοριστεί το S. Όπως και πριν έχουμε ένα κλάσμα εδώ πέρα, εκθετική συνάρτηση στον αριθμητή,
Προφανώς πρέπει να συγκλίνει το 0 και για να συμβαίνει αυτό θα πρέπει ο συντελεστής του τάφου να είναι αρνητικός εφόσον μεταφράσει το αριθμό. Πρέπει δηλαδή α μείον s να είναι αρνητικό, δηλαδή άμα το πάω το s από την άλλη, s μεγαλύτερο του α, το οποίο θα μου δώσει 0 μείον αν από τάφου βάλω εδώ πέρα το 0, a στη μηδενική μου κάνει 1, 1 λοιπόν δια α μείον s, δηλαδή να περάσω και τον παρονομαστή το πλην, άρα θα είναι s μείον α, πάρα πολύ ωραία. Εκθετική συνάρτηση θα τη δούμε αργότερα όταν λύνουμε διαφορετικές εξισώσεις. Επομένως, αυτές οι δύο, για την ακρίβεια και οι τρεις συναρτήσεις, είναι πάρα πολύ στάνταρ συναρτήσεις που θα συναντήσουμε λίγο αργότερα. Ωραία, βρήκαμε και αυτό λοιπόν, S πλην α. Και τώρα τι μας λείπει το τετράγωνο. Οπότε, να έρθω εδώ πέρα να το γράψω. Μάλλον θα χωρέσει. F του S, ολοκλήρωμα 0, infinity. Taf επί A στην α, taf. Επί a στη μείον s τάφ δε τάφ. Πολύ ωραία. Ας το γράψουμε λοιπόν. Θα είναι το τάφ επί a στην α μείον s τάφ δε τάφ. Και εδώ πέρα καταλαβαίνετε πρέπει να ξεφορτωθώ το τάφ που έχω σε συντελεστή. Κατά παράγοντες ολοκλήρωση θα κάνω. Οπότε αυτό θα το γράψω ε στην α μείον s. Και όλο επί τάφ διά α μείον s. Πολύ ωραία. Και αυτό θα είναι όλο πιο σωστά να το βάλω, βάλω και τον παρονομαστή μέσα. Θα είναι παράγωγος λοιπόν, the taf. Έτσι, γιατί σχεδίζω όταν αυτό το παραγωγή σου θα είναι a στην α μείον s taf επί το α μείον s, δια το α μείον s. Άρα έχουμε τον αρχικό όρο. Τέλεια. Αυτό λοιπόν μου κάνει να συμπληρώσω εδώ πέρα τα ολοκληρώματα. 0. Άπειρο. Άρα έχουμε taf επί a στην α μείον s taf. Και όλοι α μείον s. Α μείον s, ορίστε, συγγνώμη να φαίνεται όμορφο. Και όλο αυτό είναι φυσικά ταυτίνει στο 0, ταυτίνει στο άπειρο. Άρα πολύ ωραία. Μείον το ολοκλήρωμα 0 μέχρι άπειρο. Αυτό εδώ πέρα το όρο που είναι a στην α μείον s. Επί ταφ δια α μείον s. Δε ταφ. Πάρα πολύ ωραία. Ίσον. Μετακινούμαστε λίγο χαμηλότερα. Όπα, πολύ χαμηλά πήγαμε. Ορίστε. Για να δούμε λοιπόν λίγο το όριο αυτό εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το όριο τάφ επί ε στην α μείον s τάφ δι α μείον s, όταν το τάφ πάει στο άπειρο. Μείον το όριο όταν το τάφ πάει στο 0. Καλά, αυτό θα βγει 0 βέβαια, το καταλαβαίνετε. Να το γράψω έτσι, μπορεί να είναι ολοκληρωμένο, δεν πειράζει. Πολύ ωραία. Μείον, για να πάρουμε τώρα αυτό το ολοκλήρωμα. Έχουμε α μείον s τάφ στον αριθμητή, άρα αυτό θα γίνει a στην α μείον s τάφ. Πολύ ωραία, αυτό είναι μείον s. Δια α μείον s επί α μείον s, οπότε θα γίνει α μείον s τετράγωνο. Ωραία. 0 και infinity. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ πέρα το όριο είναι τάφ επί τον εκθετικό. Έτσι. Θυμηθείτε, το είχαμε συζητήσει σε ένα μάθημα στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση που έχουμε πολλαπλότητα. Ή αν δεν το είπαμε στα βίντεο, το είπαμε σίγουρα στο μάθημα. Ωραία. Νομίζω όμως ότι το έχουμε σχολιάσει ξανά και σε ένα βίντεο και θα το ξαναδούμε εδώ. Το τάφ πηγαίνει στο άπειρο επί μια εκθετική συνάρτηση. Αλλά η εκθετική συνάρτηση, αν αυτή συγκλίνει στο 0, συγκλίνουν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Επομένως, αν ο αριθμητής εδώ πέρα στην εκθετική είναι αρνητικός, δηλαδή έχουμε 1 διά την εκθετική, okay, η εκθετική συγκλίνει πολύ πιο γρήγορα στο 0, στο άπειρο, συγγνώμη, σε σχέση με την γραμμική που είναι το τάφ. Επομένως, όλο το όριο θα βγει 0, εφόσον ο συντελεστής εδώ πέρα πάνω στην εκθετική, ωραία, είναι αρνητικός. Θέλουμε δηλαδή το α μείον s να είναι αρνητικός, δηλαδή το πουντο s μεγαλύτερο του α. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, το πρώτο όριο που θα πάρουμε εδώ πέρα θα είναι 0, μείον το όριο όταν το τάφ πάει στο 0, φυσικά θα είναι 0 επί 1, 0, πάρα πολύ ωραία. Μείον λοιπόν, για να δούμε, είναι το όριο του ε στην α μείον s, τάφ δι α μείον s όταν το τάφ πάει στο άπειρο. Και θα είναι πλην επί πλην συν το όριο του α μείον s τάφ δια
α μείον s τετράγωνο, όταν το e ταύσινον πάει στο 0. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα φυσικά ακριβώς όπως και πριν είναι ίσο με 0 και εδώ πέρα όταν το τ πάει στο 0 ο αριθμητής είναι μονάδα, δηλαδή είναι 1 δια α μείον s τετράγωνο, δηλαδή όπως συνηθίζουμε να το γράφουμε, συγγνώμη, να το γράψω πιο όμορφα, ίσον λοιπόν, ας το γράψω από τα αριστερά, 1 δια s πλην α και όλο το τετράγωνο και το s το γράφουμε πρώτο, είναι συνήθεια. Okay. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία. Ξαναλέω, είναι απλά ολοκληρώματα αυτά. Στην πραγματικότητα, όταν λέμε διαφορικές, πρέπει να το πάει 20 φορές μέσα σε αυτό το βίντεο. Συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι. Έτσι. Θα παίρνουμε έτοιμους αυτούς τους τύπους. Μην αγχώνεστε αν σας φαίνονται δύσκολοι, γιατί υπάρχει ένα μοτίβο. Οπότε, μόλις το δείτε στο πινακάκι που υπάρχει σε όποιο βιβλίο και αν έχετε από τον Εύδοξο, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Επίσης, θα κάνουμε και πάρα πολλές ασκήσεις. Ωραία. Υπομονή λοιπόν. Για να δω. Έχουμε ακόμα ασκήσουλες, μην ανησυχείτε. Θα εγκλιματιστείτε πλήρως. Ό,τι απορία έχετε, τη γράφετε στα σχόλια και συνεχίζουμε με επίλυση περισσότερων ασκήσεων.